Το βράδυ της Παρασκευής 17-12 η Νικολέτα Καρά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή After Dark όπου προβάλλεται μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του OPN. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για το κίνημα hashtag με το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο στο χώρο του θεάτρου. Οι δηλώσει της Νικολέτας Καρά Έχω υπάρξει τυχερή. Δεν έχω υποστεί καμία είδους βία. Για να κάνει κάτι κάποιο από εδώ και στο εξή θα το σκέφτεται διπλά και τριπλά. Από την τελευταία φορά που βγήκα και μίλησα για το hashtag με του δεν έχω ξαναβγεί να μιλήσω. Είναι ωραία ευκαιρία τώρα. Φοβάμαι να μιλήσω δημόσια. Υπάρχει μια ανθρωποφαγία και γενικά ότι λες το παίρνουν και το διαστρεβλώνουν. Ήμουν σε μια εκπομπή με ανθρώπους που εκτιμώ πολύ και με ρώτησαν αν είχα ακούσει διάφορα. Απάντησα ότι είχα ακούσει για παραβατικές συμπεριφορές και όποιος λέει ότι δεν έχει ακούσει, λέει ψέματα. Και βλέπω μετά τίτλους με ονόματα, χωρίς να έχω πει όνομα δημοσίως Νικολέτα Καράγια τον Τάδε, όποιος δεν ήξερε λέει ψέματα. Καταρχάς τη συνέντευξη δεν είχα αναφερθεί στο συγκεκριμένο όνομα. Μα ούτε εγώ ήξερα για βιασμούς και τόσο χοντρά πράγματα. Υπάρχει λογοκρισία. Εννοείται είμαστε με την πλευρά των θυμάτων. Καλό θα ήταν από εδώ και πέρα να μιλάμε όταν γίνεται κάτι. Να μιλάνε μόνο αυτοί που πρέπει. Νικολέτα Καράγια Πέτρο Φιλιππίδη, είναι άδικο για τους υπόλοιπους συναδέλφους που πληρώνονται. Η Νικολέτα Καρά βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 21 τα καλεσμένη στην εκπομπή Μέγκα Καλημέρα. Η γνωστή ηθοποιό με αφορμή τη συμμετοχή τη στη νέα σειρά του Μέγκα το αύριο μα ανήκει μίλησε για την καριέρα τη στην υποκριτική. Κατά τη διάρκεια τη οποία όπω η ίδια δήλωσε, μια γυναίκα με συμπαθητική εμφάνιση πρέπει συνεχώ να δίνει εξετάσει και να αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο όμορφη. Προφανώ υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει που συνάδελφοι πηγαίνουν σε κάστινγκ όσο το δυνατόν λιγότερο φτιαγμένε. «Και εγώ το κάνω αυτό. Σε όλους έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Όταν κάποιος έρχεται στην παράσταση και σου λέει ήσουν πάρα πολύ καλή, δεν το περίμενα», αυτόματα υποδηλώνει μια περίεργη έκπληξη. Η ηθοποιός επίσης πρόσθεσε «Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει λάθος επιλογές. Έγινα καλός ή κακός στο ευρύ κοινό μέσα από το ρόλο μου στη σειρά 50 έως 50». Στο χώρο μου οι άνθρωποι καταχωρούνται στο μυαλό των άλλων ως μια συγκεκριμένη εικόνα. Αυτό χρειάζεται στην Ελλάδα περισσότερη δουλειά, σε σχέση με το εξωτερικό. Είναι άδικο για τους υπόλοιπους συναδέλφους, που πληρώνονται κάποια δικαιώματα από τις σειρέ που παίζουν σε επαναλήψεις υποστήριξε η Νικολέτα Καρά, σχολιάζοντας τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο πρέπει να προβάλλονται στην τηλεόραση σειρέ τις οποίες συμμετείχε ο Πέτρος Φιλιππίδης σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Νικολέτα Κάρα, είπε, φυσικά και είχα ακούσει κάποια πράγματα και όποιο υποστηρίζει ότι δεν ήξερε, λέει ψέματα. Δεν ήξερα λεπτομέρειες και κάποια πράγματα σε σόκαραν και εμένα. Ήταν πάρα πολύ στενάχωρο όλο αυτό που συνέβαινε. Έλεγα Παναγία μου τι άλλο θα πούνε, τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα συμβεί. Σίγουρα όλο αυτό όμως έπρεπε να συμβεί και αναμφισβήτητα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ακόμα και κάποιοι που είχαν σκοπό να έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, θα μαζευτούν.